Ματίλντα. Ματίλντα. Θέλω να μου πείτε έτσι όπως με βλέπετε. Κάνω εγώ να κάνω τη Ματίλντα? Όχι. Γιατί? Γιατί ψάχνουμε κοριτσάκια 6 με 13, κυρίως 6. Δηλαδή αγόρια κορίτσια 6 με 13. Εσείς είσαστε στο όριο, γύρω στα 15. Εγώ υποδίωμαι την σκληρή, την κακιά διευθύντρια του σχολείου. Διευθύντρια Παύλα Δασκάλα, που μισεί τα παιδάκια. Αυτός ο ρόλος συμβολίζει την αδικία απέναντι στα παιδάκια. Πιστεύω ότι μέσα από τη συγκεκριμένη παράσταση, από το συγκεκριμένο musical, τα μηνύματα θα περάσουν και οι γονείς θα γίνουν καλύτεροι. Να ρωτήσω, πώς είναι η δική σας σχέση με τα παιδιά? Επειδή δεν έχω παιδιά, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά είναι παιδιά μου. Τα λατρεύω. Από την άλλη, λέω διακομωδώντας ότι ευτυχώς δεν είναι και δικά μου, γιατί η ευθύνη πηγαίνει στις πλάτες κάποιων άλλων γονιών που τους αντιλαμβάνομαι και τους ημερίζομαι. Αλλά νομίζω ότι η ζωή με παιδιά είναι καλύτερη από αυτή χωρίς παιδιά. Αλλά και απ' την άλλη, επειδή δεν έχω παιδιά, μπορώ να τους πω ότι η δικιά μου ζωή χωρίς παιδιά ίσως είναι λίγο καλύτερη. Το επάγγελμα που κάνω, παραμένω παιδί μέσα μου και ίσως και πιο παιδί από τα παιδιά. Το μόνο που μπορώ να πω ότι με γεμίζει είναι όταν έρχονται κάποιοι μικροί θεατές στο θέατρο και με αγκαλιάζουν. Αυτό με γεμίζει. Είναι το ότι πιο συγκλονιστικό μπορώ να ζήσω στη ζωή μου. Αν ανατρέξουμε πίσω σε σχολικές γιορτές, σε θέατρο, δεν θα σας δούμε πρωταγωνιστή? Όχι, αν και πήρα μέρος, αλλά ήταν παταγωδός αποτυχίες. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με το ρόλο, με τον εαυτό μου, ντρεπόμουν. Και το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι η μητέρα μου στο δημοτικό που έπαιζε ένα πτώμα, μου είχε βάλει δύο μάτια μέσα και τον ήμουν και τσολιάς. Με κάτω από το σκουφί και με βάλει και δύο μάτια για να μην το ματιάσει το παιδί και πάθει τίποτα. Εντάξει, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Είσαστε ντροπαλό παιδί? Ναι, πολύ ντροπαλό παιδί. Όπως όλα τα μικρά παιδιά, είναι πολύ ντροπαλά. Καλός μαθητής? Κάκιστος. Κάτω από τη βάση? Όχι, κάτω από τη βάση, κάτω από το στρώμα, κάτω από το κρεβάτι, κάτω από παντού. Είπα παντού κάτω. Τεμπελιά, τι? Και μόνο τεμπελιά. Μόνο τεμπελιά. Ήσασταν ωραίο στο σχολείο? Όχι, τίποτα, καμιά σχέση. Καμία επιτυχία στα κορίτσια. Παρατήρητος? Σχεδόν, νομίζω, σαν αόρατος ένιωθα πάντα. Και πάντα απορούσα γιατί οι φίλοι μου μπορούν και βρίσκουν κοπέλες και εγώ δεν βρίσκω. Δεν το άλυσα ποτέ αυτό το μυστήριο. Μέχρι που μεγάλωσα, ενηλικιώθηκα και βρήκα και εγώ γυναίκα, πράγματι.